Από Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου μέχρι 20 Φεβρουαρίου είναι το διάστημα μέσα στο οποίο οι υποψήφοι, εκείνοι οι οποίοι ενδιαφέρονται, θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας. Είναι για τις βασικές γλώσσες που γίνεται πάντα σε διάφορα επίπεδα, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά. Οι αιτήσεις θα γίνονται εδώ, στην διεύθυνσή μας δηλαδή, στο γραφείο 223. Το τηλέφωνο για περισσότερες λεπτομέρειες είναι 2521-351-223. Καλό είναι πριν ξεκινήσουν να τηλεφωνήσουν για να τους πούμε ακριβώς τι χρειάζεται. Αν και σε γενικές γραμμές είναι η φωτοτυπία της ταυτότητας, ένα παράβολο και κάποια άλλα πράγματα, κάποια ειδικά έντυπα τα οποία θα τα πάρουν από εδώ. Οι εξετάσεις θα γίνουν το Μάιο, 11 με 12 Μαΐου και στα τρία επίπεδα. Δεν γνωρίζουμε ακόμα πού θα γίνουν. Παλιότερα γινόντουσαν στη Δράμα. Τα τελευταία χρόνια, για λόγους οικονομίας, οι υποψήφοι συγκεντρώνονται σε κάποιες πόλεις. Πήγαιναν δηλαδή στην Καβάλα. Ενδεχομένως να γίνει και φέτος αυτό. Αν και περιμένουμε εντός των ημερών κάποια πληροφόρηση για να είμαστε σε θέση και εμείς να πούμε πού θα γίνουν αυτές οι εξετάσεις. Παράλληλα, να σας πω ότι έχουν ανακοινωθεί τα ονόματα των επιτυχόντων της προηγούμενης εξέτασης. Γνωρίζουν βέβαια όσοι υποψήφοι στο διαδίκτυο πού θα δουν τα ονόματά τους με τον κωδικό υποψηφίου για να ελέγξουν αν είναι επιτυχόντες ή όχι. Εάν αντιμετωπίζουν οποιοδήποτε πρόβλημα, μπορούν να έρχονται στην διεύθυνση, στο γραφείο 226 ή να τηλεφωνούν στο 2521-351-226 για να τους πούμε εάν είναι επιτυχόντες ή όχι, προς το παρόν αυτό δηλαδή. Και μετά από 2 μήνες θα περιμένουμε να έρθουν τα πτυχία για να καλέσουμε τους υποψηφίους να παραλάβουν με την αστυνομική τους ταυτότητα τους τίτλους.